Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φιλοξενούμε στο ΚΙΠΕ τον πρόεδρο του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, κύριο Ανδρέα Μιχαηλίδη, σε μια εφόλιστη ύλη συνέντευξη. Με τον κύριο Μιχαηλίδη θα μιλήσουμε για το όραμα, τους στόχους, τους σχεδιασμούς, τις προκλήσεις του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Κύριε Μιχαηλίδη, καλωσορίσατε στο ΚΙΠΕ. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Αρχίζοντας τη συνομιλία μας ως νέος πρόεδρος του ΚΟΑ και ως νέο Διοικητικό Συμβούλιο, ποιες προτεραιότητες έχετε θέσει, ποιο είναι το όραμα και οι σχεδιασμοί σας? Έχουμε πολλά στο μυαλό μας και θέλουμε να αγγίξουμε πολλούς τομείς του αθλητισμού τώρα που μπήκαμε σε μια ρουτίνα, γιατί από τον πρώτο καιρό ασχοληθήκαμε με πράγματα που δεν θέλαμε, πράγματα που δεν έπρεπε να ασχοληθούμε και μας πήραν πολλούς μήνες, κακά τα ψέματα. Όμως τώρα μπήκαμε σε μια ρουτίνα και θέλουμε να εφαρμόσουμε μαζί με τους συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο, μαζί με τη διεύθυνση και το προσωπικό, θέλουμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα το οποίο στόχο και σκοπό έχει να πάρουμε τον αθλητισμό ένα βήμα πιο μπροστά. Εξάλλου αυτή είναι η δουλειά μας, αυτό είναι το καθήκον μας, αυτός είναι ο ρόλος μας. Γι' αυτό έχουμε διοριστεί εκεί, γι' αυτό έχουμε επιλεγεί. Είναι μια σκυταλοδρομία και στον ΚΟΑ όπως και σε άλλους οργανισμούς. Ο καθένας παίρνει τη σκυτάλη από κάποιον άλλο και τρέχει, διανύει την απόσταση και προσπαθεί να τη δώσει σε κάποιον μπροστά. Είναι η μεγάλη μας ευχή και ελπίδα ότι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε τις σκέψεις μας, οι οποίες ξεκινούν από τους υφιστάμενους σχεδιασμούς που έχει ο οργανισμός όσον αφορά τον αθλητισμό, σε νέους σχεδιασμούς που ετοιμάζουμε τώρα, αλλά και μεταρρυθμίσεις μέσα στον ίδιο τον οργανισμό, ούτως ώστε να τον κάνουμε πιο αποτελεσματικό. Ως Ανδρέας Μιχαηλίδης, ως ένας άνθρωπος του αθλητισμού, ποιο είναι το στίγμα που θέλετε να αφήσετε στον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού? Δεν θέλω να αφήσω πράγματα ατέλειωτα. Προτιμώ να τρέξω μαζί με τους συναδέλφους και να κάνουμε κάτι το οποίο να θεωρηθεί μετά ότι ίσως ήταν λανθασμένη απόφαση, ίσως παραπληροφόρηση, παρά να αφήνουμε ανοιχτά κεφάλαια και να τα κληρονομούμε στους επόμενους. Σαν νέος πρόεδρος έχω δώσει υπόσχεση στον εαυτό μου και το έχω πει και στους συναδέλφους ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει θέμα κοντά μας και να το βάλουμε στο συρτάρι, να το κρύψουμε και να μην ασχοληθούμε μαζί του. Από την ημέρα ανάληψης των καθηγόντων σας το Γενάρη του 2019 μέχρι και σήμερα αντιμετωπίσατε σωρία θεμάτων, μεταξύ των οποίων τα δελτία υγείας ποδοσφαιριστών και γενικά αθλητών. Πού βρίσκεται η υπόθεση αυτή? Άλλαξε ο τρόπος εξέτασης των δελτίων αυτών? Ναι, έχουμε κάνει μια πάρα πολύ στοχευμένη και προσεκτική δουλειά. Μιλήσαμε με όλους τους εμπλεκόμενους, τους γιατρούς κυρίως του ΑΣΥΑ, την αθλητιατρική εταιρεία, συνδέσμους ποδοσφαιριστών, αθλητών, ομοσπονδίες κλπ. Και έχουμε συστήσει μια ad hoc επιτροπή που αφορά την μεταρρύθμιση στον τομέα των δελτίων υγείας. Προεδρεύει συνάδελφος από το Διοικητικό Συμβούλιο, ο Ανδρόνικος Ανδρονίκου, και έχει ανάβει ένα νέο παιδί προϊστάμενος του τμήματος των δελτίων υγείας, ο Ανδρέας Μαρκίδης. Είμαστε πάρα πολύ κοντά
Έχουμε θέσει σαν στόχο το τέλος του μηνός Ιουλίου να παρουσιάσουμε και στον κόσμο τις αλλαγές που έχουν γίνει. Προσπαθεί η Επιτροπή αυτή, αλλά είναι και οι οδηγίες που έχουμε δώσει, να ελαχιστοποιήσουμε όσο γίνεται τις ανοιχτές τρύπες που υπήρχαν στο σύστημα για να το εκμεταλλεύεται κάποιος και να κάνει παρατυπία, για να μην πω και παρανομία. Και θέλουμε να αφήσουμε πίσω μας ένα σύστημα εκεί, το οποίο θα μπει σε εφαρμογή από τη νέα χρονιά, που θα έχει σαν πρώτο μέλημα την ασφάλεια των αθλητών, ασφαλώς, σε συνεργασία με τους γιατρούς του ΑΣΥΑ, αυτό είναι δεδομένο, αλλά και από την άλλη πλευρά να είναι ένα σύστημα που δεν θα επιτρέπει σε κάποιον που θέλει να το χρησιμοποιήσει με λάθος τρόπο. Γιατί τα δελτία υγείας εκεί είναι, όπως και ο τίτλος τους, η υγεία των αθλητών, αφορούν την υγεία. Και εμείς πρέπει να βεβαιωθούμε ότι γίνονται οι σωστές εξετάσεις από τους σωστούς ανθρώπους, ελέγχονται από τους γιατρούς επίσης και εμείς τα εκδίδουμε έχοντας υπόψη ότι το περιθώριο λάθους είναι πάρα πολύ μικρό. Δεν υπάρχει το τέλειο σύστημα, αλλά πιστεύουμε ότι με αυτές τις αλλαγές θα είναι ένας πολύ βελτιωμένος τρόπος έκδοσης των δελτίων υγείας. Ίσως δούμε και αλλαγή στα κριτήρια των δελτίων υγείας. Υπάρχουν πολλές αλλαγές και κάποιες θα είναι ριζικές. Σας λέω, είναι μεταρρύθμιση τρομερή που γίνεται, ουδέν κακόν αμυγές καλού. Ήρθε εκείνη η περίπτωση που μας ταλαιπώρησε και μας ταρακούνησε, αλλά έγινε η αφορμή ούτως ώστε να βελτιωθεί το σύστημα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ένα άλλο καυτό θέμα που έχετε ενώπιον σας είναι και το θέμα της κάρτας φιλάθλου. Ποια η θέση του νέου Διοικητικού Συμβούλου επί του συγκεκριμένου θέματος και τι αναμένεται από τη συζήτηση η οποία θα αρχίσει ενώπιον της Βουλής μετά το τέλος των καλοκαιρινών διακοπών? Θα βρεθεί η χρήση τομή ώστε από τη μία να διασφαλιστεί ανάγκη για να μην υπάρχει βία στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, από την άλλη να επανέλθουν οι φίλαθλοι, οι οποίοι πλέον απουσιάζουν μαζικά? Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι και νομίζω εσείς το ξέρετε ασφαλώς και πολλοί κόσμος, αλλά μέσω σας θα ήθελα να επανατονίσω ότι η κάρτα φιλάθλου είναι νομοθεσία που ψήφισε η Κυπριακή Βουλή, οι Κύπροι βουλευτές, και ο ΚΟΑ εφαρμόζει αυτό τον νόμο. Αρχικά ο νόμος θα εφαρμοζόταν από την ΚΟΠ, την Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου και τα Σωματεία. Αρνήθηκαν να το κάνουν και έτσι ο κλήρος έπεσε στον ΚΟΑ. Επειδή από τη μέρα που ανάλαβα, όπου πάω και όπου σταθώ μου λένε φίλοι γνωστοί, άγνωστοι, καταργήστε την κάρτα, αλλάξετε την κάρτα, κάντε την κάρτα, δεν είναι θέμα του ΚΟΑ. Εμείς μπορούμε να πούμε καταργήστε την και να μην καταργηθεί ποτέ. Μπορούμε να πούμε μην την καταργήσετε και να καταργηθεί αύριο. Οπότε αυτό θέλω να το κάνω εντελώς γνωστό σε όλους και να το αντιληφθούμε, ελπίζω, για πολλωστή φορά όλοι μας. Η κάρτα δούλεψε για μια ποδοσφαιρική σεζόν. Όποιος λέει ότι μόνο κακά έφερε, κατά την ταπεινή μου γνώμη λέει ψέματα.
Όποιος λέει ότι μόνο καλά έφερε, επίσης λέει ψέμα. Δεν είναι άσπρο και μαύρο. Επηρέασε την προσέλευση του κόσμου, ναι, την επηρέασε. Υπάρχει αριθμός φιλάθλων που δεν πάει στα γήπεδα λόγω της κάρτας. Και αν θα λέμε ότι όχι, δεν επηρέασε, νομίζω το λέμε για εσωτερική κατανάλωση. Έχει επηρεάσει. Αλλά δεν είναι το μόνο που επηρεάζει τον κόσμο από τα γήπεδα. Έχουν γίνει έρευνες, εμείς θα κάνουμε μια νέα επιστημονική έρευνα τώρα που ξεκαθάρισε το θέμα. Γράφτηκαν αρκετοί λόγοι οι οποίοι δεν μπορεί να περνούν στον τούκου. Για παράδειγμα τα γήπεδα, τα οποία έχουν προβλήματα. Η πολιτική με Ήτα και με ομικρογιώτα, ο ΚΟΑ αν θέλετε, η Κυπριακή Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου, τα στημένα παιχνίδια, τα στοιχήματα, η βία, η διαιτησία, όλα αυτά και άλλα τόσα. Η κάρτα φιλάθλου φυσικά το νεότερο φρούτο, όλα επηρέασαν τον κόσμο. Τα τηλεοπτικά που βλέπεις όλα τα παιχνίδια, τώρα θα έχουμε Παρασκευή αγώνα, Σάββατο 2, Κυριακή 2 και Δευτέρα αγώνα. Οπότε ένας μπορεί από το σπίτι του να δει όλα τα παιχνίδια που παίζονται το Σαββατοκύριακο, της εβδομάδας, όχι πλέον το Σαββατοκύριακο. Οπότε όλα αυτά έχουν επηρεάσει. Από την άλλη πλευρά, η κάρτα έγινε αιτία να μην υπάρξει το παραμικρό περιστατικό βίας στα γήπεδα. Πολλοί λένε ότι μα αφού δεν υπάρχει κόσμος, δεν υπάρχει βία. Δεν συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη θέση. Όμως, ένα θετικό για παράδειγμα είναι ότι εγώ πήρα τον εγγονό μου στο γήπεδο. Δεν τον έπαιρνα προηγούμενος 10 ετών. Ανησυχούσα πολύ. Τώρα τον παίρνω και φεύγουμε με ασφάλεια. Γλίτωσαν πολλά πρόστιμα οι ομάδες. Υπάρχει μια τάξη που δεν υπήρχε προηγουμένως. Όμως, εμείς που ασχολούμαστε με το αντικείμενο και τον αθλητισμό γενικότερα, έχουμε υποχρέωση να βελτιώσουμε όλους τους τομείς που έφυξα προηγουμένως και άλλους τόσους, για να φέρουμε τον κόσμο πίσω στο γήπεδα. Εγώ είχα την ευλογία να είμαι στους πάγκους πολλών ομάδων όταν τα γήπεδα ήταν γεμάτα και ήταν χαρά Θεού. Αλλά υπήρξαν και περιστατικά τα οποία δεν μας τιμούν ούτε σαν λαό, ούτε σαν άθλημα. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι παίζει πολύ μεγάλο αρνητικό ρόλο το γεγονός ότι γίνεται μια συζήτηση συνεχώς, θα καταργηθεί, θα ανασταλεί, θα γίνει, δεν θα γίνει. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε. Αν θα ανασταλεί, να ανασταλεί και να τελειώσουμε. Αν θα καταργηθεί, να καταργηθεί, να τελειώσουμε. Αν θα συνεχίσει, θα συνεχίσει. 72.000 έχουν εκδώσει κάρτα φιλάθλου. Η άποψή μου είναι ότι αν ξεκαθαρίσουμε ότι η κάρτα μένει, αυτός ο αριθμός θα αυξηθεί. Οπότε νομίζω ότι θα πρέπει κατά πρώτον να ξεκαθαρίσουμε τι γίνεται. Βλέπετε, υπήρχε αυτή η συζήτηση στη Βουλή. Πρώτα μιλούσαμε για αναστολή, μετά για αλλαγές. Τώρα πήγε για το Σεπτέμβριο. Όταν θα ανοίξει η Βουλή, θα πρέπει να ξεκαθαρίσει. Ο Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού είναι το όργανο που θα εφαρμόσει την οποιαδήποτε απόφαση. Υπάρχει αμέριστος σεβασμός προς το νομοθετικό σώμα. Αν αποφασιστεί κάτι άλλο, εμείς θα τρέξουμε να το εφαρμόσουμε χωρίς κανένα ενδιασμό. Μιλώντας για τα γήπεδα, η ανέργεση του γήπεδου στη Λεμεσό σε ποιο στάδιο βρίσκεται? Υπάρχουν και άλλα στάδια τα οποία χρήζουν αναβάθμισης και ανακαίνησης, ούτως ώστε να καταστούν ασφαλείς και λειτουργικά.
ούτε λίγο ούτε πολύ, πλην τη ΣΑΕΚ Αρένα, τα υπόλοιπα γήπεδα έχουν κρυθεί περίπου ακατάλληλα. Υπάρχει κάποιο σχεδιασμό και για αυτά τα γήπεδα? Καταρχάς πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Κανένα γήπεδο δεν έχει κρυθεί ακατάλληλο σήμερα ή προχθές. Πολλά έχουν κρυθεί ότι έχουν προβλήματα. Και έχουν. Να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Εκείνοι που αποφασίζουν για την καταλληλότητα των γηπέδων είναι ένα ανεξάρτητο σώμα, η Αρχή Αδειοδότησης Σταδίων, που διορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αναφέρει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εμείς σαν ΚΟΑ συμμετέχουμε στην αρχή αυτή, αλλά μέχρι εκεί, τελεία. Δεν αποφασίζουμε, δεν επηρεάζουμε την αρχή και δεν της λέμε τι να κάνει. Αν η αρχή έρθει αύριο και πει ότι το α γήπεδο δεν είναι κατάλληλο, δεν το αδειοδοτεί. Ο ΚΟΑ είναι ιδιοκτήτης, αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω, δύο σταδίων ποδοσφαίρου μόνο, εκτός από τους άλλους αθλητικούς χώρους, τα κλειστά στάδια κλπ. Το Μακάριο και το Στέλιος Κυριακίδης στην Πάφο. Οπότε, εάν η αρχή έρθει και μας πει αυτό το γήπεδο ή το άλλο δεν μπορεί να πάρει άδεια, εμείς το κλείνουμε, τελεία. Δεν υπάρχει δεύτερη κουβέντα για μας, ούτε θα πούμε «μα και ξέρεις και θα δημιουργηθεί πρόβλημα». Το πρώτιστο είναι η ασφάλεια των φιλάθλων, αυτών που πηγαίνουν στο γήπεδο. Δεν μπορούμε να παίζουμε με την ασφαλειά τους, σε καμιά περίπτωση. Για το Μακάριο που γράφτηκαν και λέχθηκαν τόσα πολλά, η αρχή έχει αδειοδοτήσει μέρος του Μακαρίου και έχει κλείσει κάποιες κερκίδες. Έγινε μια συζήτηση για αυτό το θέμα στη Βουλή όταν ήμασταν πρόσφατα. Αν η αρχή έρθει και πει λόγω των προβλημάτων που έχει το Μακάριο δεν το αδειοδοτώ, εμείς θα το κλείσουμε. Κάνουμε κάποια έργα μέσα, αλλά δεν είναι έργα τεράστια. Για να φτιάξουμε όλα τα γήπεδα και να διορθώσουμε τα προβλήματα που έχουν, χρειάζεται και χρόνος αλλά και πολύ χρήμα. Ο ΚΟΑ είναι διατεθειμένος να βάλει τις γνώσεις του κάτω, να αναλάβει την διαχείριση των σταδίων αυτών με τα βελτιωτικά έργα και να υποβάλουμε συμπληρωματικό προϋπολογισμό, ο οποίος να εγκριθεί κάποιων εκατομμυρίων. Εμείς είμαστε διατεθειμένοι, για το Μακάριο έχουμε κάνει μελέτη. Η Αρχή Αδειοδότησης γνωρίζω ότι κάνει μελέτη για όλα τα γήπεδα και σύντομα θα μας ενημερώσει ανάλογα. Ένα άλλο ζήτημα που έχει μείνει στάσιμο και πάλι στη Λεμεσόν είναι τα βελτιωτικά έργα των αθλητικών υποδομών του Φοιτίδιου Γασιό, ενός ιστορικού χώρου για την πόλη της Λεμεσού. Σε ποια διαδικασία βρίσκεται το θέμα αυτό? Ναι. Για να μην πάω πίσω να κάνω ιστορική αναδρομή, θα έρθω στο τώρα, στο διατάφτα. Ξέρετε ότι έγινε μια τριμερή συμφωνία Δήμου Λεμεσού, ΤΕΠΑΚ και ΚΟΑ. Έκανε ο Γενικός Ελεγκτής κάποιες παρατηρήσεις, αυτές ενσωματώθηκαν στη συμφωνία και συναντηθήκαμε και οι τρεις πλευρές πριν από 40 περίπου μέρες, αν δεν κάνω λάθος, και το ΤΕΠΑΚ είπε ότι χρειάζεται ένα μήνα περίπου χρονικό διάστημα, πλαίσιο, περιθώριο, για να διερευνήσει κάποια θέματα που είχε. Έχει παρέλθει αυτό το χρονικό διάστημα και έχει διευθετηθεί μια νέα συνάντηση των τριών τέλος του μηνός, 31 Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος.
Οπότε σε αυτή τη συνάντηση θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο, αν το ΤΕΠΑΚ συνεχίζει σαν μέρος αυτής της τριμερούς συνεργασίας, θα συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε. Αν το ΤΕΠΑΚ, και έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει, πει κάνω δεύτερες σκέψεις ή τρίτες και μένω εκτός, τότε μαζί με το Δήμο θα δούμε πώς προχωρούμε και θα ενημερώσουμε και τον κόσμο. Όμως βρισκόμαστε πάρα πολύ κοντά, παρόλες τις καθυστερήσεις που υπήρξαν, στο να πάρθει μια τελική απόφαση. Ο αθλητισμός αποτελεί έναν αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Ως ΚΟΑ, με ποιους τρόπους θα στηρίξετε τους αθλητές εν ώψη και των Ολυμπιακών Αγώνων του 2020, αλλά και άλλων επίσημων υποχρεώσεων τους? Ο αθλητισμός και κυρίως ο αθλητής βρίσκεται στο επίκεντρο του προγραμματισμού μας. Εμείς γι' αυτό είμαστε εκεί, για να σπρώχνουμε τον αθλητή προς το να προπονείται χωρίς προβλήματα και να βγάζουμε τον καλύτερο του εαυτό μέσα από τη δουλειά που γίνεται από τους προπονητές τους, την ομοσπονδία, τις οικογένειές τους φυσικά και ούτω καθεξής. Υπάρχουν σχεδιασμοί στον ΚΟΑ που αφορούν τον αθλητισμό υψηλής επίδοσης. Και όλοι οι αθλητές μας που διακρίνονται βρίσκονται μέσα σε αυτό τον σχεδιασμό. Και μάλιστα σε μια πρόσφατη του συνέντευξη ο Παύλος Κοντίνης είχε πει ότι παλιά υπήρχαν προβλήματα, τώρα ένας αθλητής που βρίσκεται στο ψηλότερο επίπεδο μπορεί να ζήσει την οικογένειά του από τον σχεδιασμό που υπάρχει από τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Και αυτό μας ικανοποιεί, γιατί ήταν και είναι κύριος μας στόχος. Ταυτόχρονα ετοιμάζουμε ένα σχεδιασμό για αθλητές νεαρότερους που έχουν προοπτική και ετοιμάζουμε κριτήρια ούτως ώστε να γίνεται ένας κατάλογος των παιδιών, αθλητριών και αθλητών που παρουσιάζουν προοπτική και εμείς να τους στηρίζουμε από τις νεαρές τους ηλικίες. Γιατί μέχρι να πιάσουν κάποιο όριο και να μπουν σε σχεδιασμό, πώς θα ζουν αυτά τα παιδιά? Θα πρέπει να έχουν τη στήριξη της πολιτείας. Και εμείς θέλουμε να δημιουργήσουμε και αυτό τον σχεδιασμό, ενώ ταυτόχρονα αυτή τη χρονιά έχουμε συζητήσει και με την ΚΟΕ, με την οποία επίκειται μια νέα συνάντηση πολύ σύντομα, αλλά και με την μεγαλύτερη ομοσπονδία στίβου, την ΚΟΕΑΣ, ούτως ώστε να αξιοποιήσουμε την Ολυμπιακή χρονιά και να επικεντρωθούμε στο να δώσουμε όσο μεγαλύτερα κίνητρα γίνεται στους αθλητές μας για να προετοιμαστούν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό για διάκριση στους Ολυμπιακούς του Τόκιο το 2020. Γι' αυτό εμείς μπήκαμε ήδη στην τελική ευθεία, επικεντρωνόμαστε εκεί, τίποτα δεν μας αποπροσανατολίζει, είμαστε συγκεντρωμένοι προς το 2020 στο Τόκιο και έχουμε ζητήσει από τις ομοσπονδίες όποιο θέμα παρουσιαστεί μπροστά τους το οποίο θεωρούν ότι χρειάζεται να το δούμε εμείς επιπροσθέτως των υφισταμένων σχεδιασμών, είμαστε στη διάθεσή τους να μας γράψουν, να έρθουν να μας ενημερώσουν και εμείς δεν θα το αφήσουμε χωρίς να το αγγίξουμε. Κύριε Μιχαλίδη, τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια σημαντική στροφή του κόσμου στον κοινωνικό αθλητισμό.
Πόσο ακόμα θα βοηθήσει τον κοινωνικό αθλητισμό, ο οποίος είναι ένας πολύ καλός πρεσβευτής της Κύπρου στο εξωτερικό, συμμετέχοντας σε αγώνες υπερμαραθωνίων, τριάθλου, καθώς και μεγάλων και μεσαίων αποστάσεων. Ναι. Έχουμε σχεδιασμό και για αυτά τα αθλήματα και πρέπει να σας πω ότι ο κοινωνικός αθλητισμός μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Όπως ξέρετε, έχουμε και το πρόγραμμά μας Αθλητισμός για όλους, που είναι ένα διαμάντι για τον οργανισμό και έχουμε ήδη 16.000 μέλη σε αυτό το πρόγραμμα, που δείχνει και την επιτυχία του θεσμού και ασχολείται από νεαρή ηλικία, από 15-16 μέχρι την τρίτη ηλικία. Οπότε εμείς δεν ασχολούμαστε μόνο με τον αγωνιστικό αθλητισμό. Έχουμε την έγνοια να αναμίξουμε όσους περισσότερους μπορούμε συμπατριώτες μας στο να αθλούνται, να τους πιέσουμε, να τους πρόξουμε, με συγχωρείτε, αλλά και τα νεαρά παιδιά. Και εκεί στοχεύουμε. Για παράδειγμα, κάνουμε ένα σχεδιασμό και το μιλήσαμε ήδη με τον Υπουργό Παιδείας, που είναι και ο πολιτικός προϊστάμενός μας. Θέλουμε να φτιάξουμε γήπεδα και αίθουσες των εκπαιδευτηρίων μας, τα οποία να ανοίξουμε στον κόσμο, και στους μαθητές, αλλά και στον κόσμο. Ταπεινά εισηγούμε ότι δεν γίνεται, μόλις τελειώσουν τα σχολεία, τα γήπεδα να κλείνουν με τα ψηλά εμπόδια και με τις κλειδονιές. Εμείς θεωρούμε ότι θα πρέπει περιορισμένοι χώροι πάντοτε των γηπέδων να είναι ανοιχτή για χρησιμοποίηση, για χρήση και από τους μαθητές. Εμείς έτσι τη βγάζαμε, αγαπητοί μου. Όταν ήμασταν μαθητές, στις αλάνες παίζαμε. Θέλουμε να ξαναφέρουμε αυτό το κλίμα πίσω, σε συνεργασία και ένα κοινό στόχο με το Υπουργείο Παιδείας και τις σχολικές εφορίες, ούτως ώστε να σπαταλήσουμε λεφτά, να φτιάξουμε τα γήπεδα και να τα δώσουμε στον κόσμο. Όσον αφορά τα αθλήματα που έχετε πει, νιώθω ότι όπου μπορούμε να παρέμβουμε ουσιαστικά και με χορηγίες, το κάνουμε. Και καλούμε πάντοτε τους διοργανωτές τέτοιων εκδηλώσεων και τέτοιων αθλημάτων να είναι σε συνεχή επικοινωνία με την υπηρεσία μας. Έχουμε εκεί υπηρεσία ικανή, κυρίως από παλιούς αθλητές, οι οποίοι έχουν και διάθεση, έχουν και γνώση και θέλουμε να τους ενθαρρύνουμε να έρθουν, να μας φέρουν εισηγήσεις και εμείς να ανοίξουμε τα φτερά μας και προς αυτές τις κατευθύνσεις. Διότι ένα από τα προβλήματα που έχουν οι δρομείς ή γενικά οι αθλητές του μαζικού αθλητισμού, ας το θέσω έτσι, είναι και το θέμα των υποδομών για τις προπονήσεις τους. Όπως είπατε και τον Αύγουστο, δεν έχουν κάποιο χώρο για την προπόνησή τους, που αναγκάζονται να κατεβούν είτε κάτω στην παραλία ή να πάνε στα πάρκα ή ακόμα και στο βουνό. Επίσης, κάποια στάδια έρχονται και ζητούν τώρα κάποιον κονδύλι από τα σωματεία των αθλητών. Ο ΚΟΑ έχει κάποια θέση πάνω σε αυτό. Ναι. Θίγεται ένα τεράστιο πρόβλημα των υποδομών. Και κάτι που κάνουμε λάθος, μηδενός εξαιρουμένο, μιλώντας για τον αθλητισμό πάντοτε, έτσι, είναι ότι δεν κάνουμε ένα μακροχρόνιο πλάνο.
έχουμε την τάση και το κίνητρο να φτιάχνουμε σχεδιασμούς για αύριο, για σήμερα και αύριο. Προχθές μιλούσαμε για ένα σχεδιασμό που μελετούμε και τους είπα να γίνει για 5 χρόνια στην υπηρεσία. Ένα 5 ετές πρόγραμμα. Μπορεί να μην είμαστε εμείς εκεί τότε, αλλά δεν έχει καμιά σημασία. Έτσι πρέπει να λειτουργούμε για πολλά θέματα, αλλά αφού μιλάμε για τον αθλητισμό, κυρίως για τον αθλητισμό, πρέπει να σχεδιάζουμε μακροπρόθεσμα και να πούμε ότι εμείς κάνουμε αυτό το πλάνο, σε 10 χρόνια θα υπάρχουν 20 γήπεδα, θα υπάρχουν 10 γήπεδα. Δεν είναι ανάγκη να κόψει ο Μιχαηλίδης την κορδέλα σε όλα τα γήπεδα ή σε κανένα. Θα πρέπει να γίνει ένας μακροχρόνιος σχεδιασμός και να δώσουμε τη σκυτάλη σε κάποιον άλλο να τον υλοποιήσει. Έτσι γίνονται οι υποδομές. Γι' αυτό δυσκολευόμαστε και ο κόσμος δεν έχει να αθληθεί και ψάχνουμε τόπους. Τώρα που έχουμε περάσει με τη βοήθεια του ύψιστου και την οικονομική κρίση σε μεγάλο βαθμό, ελπίζω ότι θα φτιάξουμε και το θέμα του προϋπολογισμού του Κυπριακού Οργανισμού Αθλητισμού, ο οποίος και μειώθηκε, παραμένει στα ίδια επίπεδα και μειώνεται καθημερινά, γιατί οι μισθοί και τα ωφελήματα αυξάνονται, οπότε από κάπου αφαιρούνται εκείνα τα ποσά. Κατά συνέπεια νιώθω την ανάγκη ότι θα πρέπει με τη νέα χρονιά να κάνουμε ένα πλάνο μαζί με τον αρμόδιο υπουργό και τον υπουργό οικονομικών, ούτως ώστε να φτιάξουμε τις υποδομές μας. Και θα σας πω και ένα παράπονο σε εισαγωγικά. Είχα πάει πρόσφατα στο Μαυροβούνιο εκπροσωπώντας τον Υπουργό Παιδείας και από όλες τις χώρες εκεί των μικρών κρατών οι αγώνες, έτσι, από όλες τις μικρές χώρες εκεί μόνο η Μάλτα και εμείς δεν είχαμε υφυπουργό ή υπουργό αθλητισμού. Κατά συνέπεια νιώθω ότι είναι κάτι που χρειάζεται ο τόπος. Ο αθλητισμός έχει ξεπεράσει πλέον τα σύνορα της μικρής μας χώρας. Έχουμε ολυμπιονίκες, έχουμε παγκοσμιονίκες στο χώρο μας και θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα τουλάχιστον υφυπουργείο, γιατί δεν δικαιούμαστε υπουργείο, υφυπουργείο αθλητισμού. Και σας λέω, δεν ενδιαφέρομαι προσωπικά, δεν είναι ιδιωτελές το ενδιαφέρον μου. Ας γίνει, ας προγραμματιστεί και ας διοριστεί κάποιος μετά τη λήξη της θητείας μου στον ΚΟΑ. Δεν το λέω για προσωπικό όφελος. Το λέω για το όφελος της χώρας μας. Χρειάζεται και θα πρέπει σιγά σιγά να γίνει. Όπως έγιναν κάποια υφυπουργεία τα οποία πριν μερικά χρόνια φαινόντουσαν άπιαστο όνειρο. Υπήρχε ένα υπουργείο, υπερυπουργείο εμπορίου, τουρισμού, ενέργειας και βιομηχανίας. Τώρα υπάρχει υφυπουργείο τουρισμού. Και θα πρέπει, τώρα ετοιμάζεται και ένα πολιτισμού και ψηφιακής ανάπτυξης και πολύ σωστά. Νομίζω θα πρέπει σιγά σιγά να βάλουμε και αυτό στο πρόγραμμα. Ένα καταληκτικό μήνυμα σας. Ο αθλητισμός είναι υπόθεση όλων μας και δεν πρέπει να τον βλέπουμε με το πρόσκαιρο συμφέρον. Εμείς, η νέα διοίκηση, και θέλω να ευχαριστήσω μέσω σας τον συναδέλφους μου στο Διοικητικό Συμβούλιο και τη Γενική Διευθύντρια, γιατί σπαταλάμε πάρα πολλές ώρες,
πρέπει να το τονίσω ότι είναι και αμυσθή, αλλά το κάνουμε για την αγάπη μας για τον αθλητισμό. Και είναι υπόθεση όλων μας. Εμείς κάνουμε τον σχεδιασμό και βάζουμε τις βάσεις για ένα μακροπρόθεσμο πλάνο. Θέλουμε βοήθεια όμως σε αυτό από πολλούς φορείς, γιατί μπορούμε να βγάλουμε και άλλα στέρια στο αθλητικό στερέωμα. Έχουμε πολλά παιδιά που περιμένουν την ευκαιρία τους. Από εμάς θέλουν το σπρόξιμο και την ενθάρρυνσή μας. Ευχαριστούμε για την συνέντευξη. Ευχαριστώ πολύ.